Καλώς ήρθατε. Και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Όπως λέγανε και στις παλιές εκδηλώσεις. Είναι κοντά μας και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Θα δούμε μετά του Όσκαρ και τα Όσκαρ, του θείου Όσκαρ. Το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι. Θα μας πείτε πάλι αυτό με τα γράμματα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τι. Για την ελληνική γλώσσα. Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ. Α, ναι, είπα ότι η ελληνική γλώσσα είναι πρωτογενής γλώσσα. Δηλαδή κάθε γράμμα του αλφαβήτου είχε τη δική του σημασία. Απόδειξη, ας πούμε, σήμερα όταν οι Γάλλοι λένε ψυχολογία, την ψυχολογία, τι σημασία έχει για αυτούς. Αρπάζουν όλοι τη λέξη, την πάρουν, την αρπάζουν ο μπλοκ. Εδώ σε εμάς αλφα, πώς σε εμάς αλφα, βήτα, γάμα, το καθένα έχει τη σημασία του. Λοιπόν, το γάμα, ας πούμε, είναι η γη, ο γόνος, ο γονιός, ο γάμος, είναι η δημιουργία. Και έλεγα κάποτε στους μαθητές μου, εγώ διδάσκω ιστορία θέατρου, λοιπόν, λέγα στους μαθητές μου και προσέξτε, λέω, το δέλτα είναι κακό πράγμα. Ένας είναι ο Θεός, δύο είναι ο διάβολος. Λοιπόν, όπως και να το γράψετε, είναι κακό. Δυσμένεια, δυστυχία, δυσίωνο αυτό το πράγμα. Όλα, λέω, είναι φρικτά τα δέλτα. Δύσπεπτο, δύσπεπτο. Και σηκώνεται ένας μαθητής και μου λέει, κυρία, κυρία, λέω, ναι, χρυσό μου, τι συμβαίνει. Μου λέει, ναι, αλλά τα δισεκατομμύρια είναι καλά. Πάμε στα δισεκατομμύρια, λοιπόν. Με ξέρεις τη δημιουργία, λοιπόν, μια που είπαμε τώρα. Τι έγινε στην 82η τελετή. Έγιναν. Δικαιώθηκε η Σάντρα Μπούλοκ. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι η μόνη που έχει δικαιωθεί και ίσως και η Κάθριν Μπίγκελο, η οποία θα γιορτάσει τη γιορτή τη γυναίκας, λίγο πιο ευχάριστα από ότι ο μέσος. Η πρώην οικογένεια δικαιώθηκε εκείνη. Δεν δικαιώθηκε η πρώην οικογένεια, διότι ο Κάμερον έφυγε με η ταινία του με τρία γαλματίδια. Ήταν μια ταινία την οποία όλοι περιμέναν ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη τύχη, ιδιαίτερα στα τεχνικά βραβεία, τα οποία και αυτά τα πήρε η ταινία The Heart Locker. Το Heart Locker είναι μια ταινία που ανοίγει αυτή την Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες. Έχει μια πολύ περίεργη ιστορία στο. Το παρασκήνιό της είναι ιδιαίτερα περίεργο. Η ταινία έχει ολοκληρωθεί από το 2008. Έχει προβληθεί στο Φεστιβάλ της Βενετίας και 1,5 χρόνο έμεινε σε δουλάπια. Δεν υπήρχε διανομή στην Αμερική, μάλλον υπήρχε κάποια διανομή η οποία δεν ήταν σίγουρη για το πότε πρέπει να βγει. Έτυχε μια πολύ καλή συγκυρία. Ιδιαίτερα μια εποχή που είδαμε τώρα με τις 10 ταινίες που ήταν στην κατηγορία. Οι 4 ταινίες είχαν θέματα που καταπιάνονται με τα ζητήματα της ειρήνης και της ελευθερίας, ενώ οι άλλες δύο με οικονομικά. Οι άλλες δύο ακριβώς με τα οικονομικά. Λοιπόν, και τα Όσκαρ, πέρα από. Έχουμε και τον Τζεφ Μπρίτζες, έτσι. Ο Τζεφ Μπρίτζες ήταν όχι έκπληξη, ήταν κάτι πολύ αναμενόμενο. Μια εξαιρετική ερμηνεία αρκετά χαμηλών τόνων, που καταφέρνει να επαναφέρει αυτό το πολύ καλό μοντέλο, εσείς το γνωρίζετε σαφέστατα καλύτερα, των ηθοποιών οι οποίοι είχαν μειώσει τις θεατρικές υπερβάσεις και στον κινηματογράφο και περισσότερα μοραλιστικά κατάφεραν να βγάλουν το πραγματικό συνέστημα. Ναι. Έχουμε να δούμε κάτι. Έχουμε να δούμε τους βραβευμένους και το τι είπαν. Okay, no, no, sorry. Dude, it's all right, thank you. It's amazing how far technology's come. And the winner is Monique. In Precious, based on the novel Push by Sapphire. First, I would like to thank the Academy for showing that it can be about the performance and not the politics. And the winner is Christoph Waltz in Inglourious Basterds. Τα Βίτα, είδαμε του Βίτα ρόλου που είναι πολύ σημαντικοί βεβαίω και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Εγώ ήμουν ο Κριστόφ Βάλτ, πάρω στην γράψη το λόγο μου για τα Όσκαρ από την πρώτη στιγμή που είχα ολοκληρώσει την ερμηνεία μου. Ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, ραντεβού με τον Αλέξανδρο Μανώ Λιζάρδο, τον δικό μα άνθρωπο, κάθε Πέμπτη να μιλάμε για κινηματογράφο εδώ στην εκπομπή και για θέατρο θέλουμε να μιλάμε. Έχουμε πει ότι θα μιλάμε. Αγαπάμε πολύ το θέατρο. Παρασκευή. Να πούμε και δύο. Βάζουμε μικρές πινελιές πολιτισμού έτσι, μέχρι να γίνει ένας πλήρης πίνακας. Για να πάθουμε κάτι overdose. Θα σας πω και εγώ ένα καημό που έχω με το σινεμά και το σινεμά και το θέατρο στην Ελλάδα. Εσάς θα κλείσουμε. Ναι, θέλεις. Λοιπόν, το θέατρο και η κάθε τέχνη έχει οριστεί από τον Άιζενστάιν ως εξής. Το θέατρο, λέει, ξέρει ο κόσμος τι βλέπει, μόνον κρίνει από την εξωτερική συμπεριφορά των ηθοποιών
και, δηλαδή αυτά που ακούει, το διάλογο και τις κινήσεις του. Ενώ ο κινηματογράφος πηγαίνει κοντά, κοντά, κοντά και βλέπει και το δάκρυ να σχηματίζεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάναμε πάντα κινηματογραφημένο θέατρο. Αυτή τη στιγμή είδα εγώ από Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος είναι και ανεκατεμένος σε εσάς, ένα θαυμάσιο έργο που ακολουθεί τις οδηγίες του καλλιτεχνικού κινηματογράφου που δεν έχει καμία σχέση με θέατρο και δεν βρίσκει καμία αίθουσα να το προβάλλει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Ζαβάλα, καλά. Λοιπόν, απόψε στις 8 το βράδυ στη σκηνή του θεάτρου Περοκέ είναι η εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της γυναίκας. Θα παραστούν η κυρία Μαροκοντού, η κυρία Ζωζό Σακουτζάκη, η κυρία Μαλκοζαρόκ.